μεγάλο χώρο βρισκόμαστε πάλι σήμερα και θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του χωριού, τον κύριο Κανελάκη. Καλημέρα σας ξανά, κύριε Κανελάκη. Καλώς σας βρήκαμε, για καλό ερχόμαστε. Βλέπουμε ότι γίνονται πράγματα στο χωριό. Έχουν γίνει ράμπες για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Έχουν γίνει, καθαρίζονται κάποια στενά. Για πείτε μας. Καλώς ήρθατε καταρχήν, καλημέρα και ευχαριστώ πολύ. Όπως σας είχα πει την άλλη φορά, κοιτάω την καθημερινότητα, κοιτάμε μάλλον, των πολιτών και των συγχωριανών μου εδώ πέρα. Αυτή τη στιγμή μας βοηθάει και ο Δήμος και οι τεχνικές υπηρεσίες και εδώ και ένα μήνα κοιτάμε και φτιάχνουμε τα δημοτικά ρημίδια που είναι στο χωριό παράλληλα του δρόμου κεντρικού. Ναι. Όπως θα δείτε και εσείς απέναντι, έχουμε ξεκινήσει από εδώ πέρα. Έχουμε φτιάξει τα σκαλοπάτια που ήταν ανάποδα, που δεν ήταν για να περπατήσει ένας άνθρωπος που είχε πρόβλημα με τα πόδια του οτιδήποτε. Φτιάξαμε παγκάκια στην πλατεία του Χαβάκη, λίγο πιο πάνω. Διαμορφώνουμε το χώρο έτσι ώστε να το συνδυάσουμε με το κεντρικό δρόμο, να ταιριάζουμε με τις τσιμεντογωνίες, να είναι όμορφο, να είναι καλεστά και να διευκολύνουν και τον κόσμο. Ναι. Και έχουμε ξεκινήσει και κάτι άλλο. Ήδη θα δείτε εδώ πέρα μια ράμπα. Μια μικρή ράμπα είναι προς το παρόν για άτομα με ειδικές ανάγκες. Την ερχόμενη εβδομάδα συνεργασία με τον κύριο Καμπουράκη θα βάλουμε 4 θέσεις αμαία στο μεσί μας. Ναι. Έχουν καθορίσει τοπικό συμβούλιο και δημοτικό που θα μπουν οι 4 θέσεις αμαία για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Και επίσης σε κάνα δύο μήνες θα φτιάξουμε και άλλες ράμπες όπως στο σχολείο, στο δημοτικό σχολείο, που δεν έχει ράμπα εκεί, επειδή είναι και εκλογικό κέντρο. Κάποια άτομα χρήζουν πρόβλημα και θα φτιάξουμε και εκεί για ράμπες. Αυτά. Κοιτάξτε τώρα, μικρές παρεμβάσεις, οι οποίες όμως είναι πάρα πολύ σημαντικές και βοηθούν πάρα πολύ τον κόσμο. Και βοηθούν φυσικά και στην καλαισθησία του χωριού. Καλαισθησία. Γίνεται πιο όμορφο το χωριό. Και με μικρές παρεμβάσεις. Μικρές παρεμβάσεις. Δεν είναι τα χρήματα πολλά. Είναι μικρές παρεμβάσεις που εξυπηρετούν τον κόσμο. Όπως σας είχα πει, η λάμπα, ο δρόμος, η καθαριότητα είναι από η καθημερινότητα του ανθρώπου. Αυτό το κοιτάω όσο μπορώ, το κοιτάμε μάλλον γιατί βοηθάει πολλοί κόσμος, όσο μπορούμε καλύτερα. Εμένα αυτό που μου έκανε πάντως εντύπωση είναι ότι για όλα αυτά τα έργα βοηθάει και κόσμος. Είδα εγώ εθελοντές πριν από λίγο, δεν το είδα. Φίλοι, μας είπε ο κύριος Κανελάκης. Εθελοντές φίλοι, όχι φίλοι του χωριού. Φίλοι, αυτό εννοώ. Φίλοι του χωριού. Φίλοι του χωριού. Αυτό το είδατε και μόνοι σας. Αυτό. Πολύ ωραία. Κύριε Κανελάκη, ευχαριστούμε Θέλω πολύ. Θέλω να τραβήξετε και θα πάρουμε σίγουρα πλάνα, θα δούμε τι αλλαγές έχουν γίνει. Συνεχίζουμε τις προηγούμενες τοπικές κοινότητας στο έργο. Δηλαδή αυτά είναι. Εννοείται. Εντάξει. Εννοείται. Ευκαιρία το μεγάλο έργο που ξεκίνησε, βοηθάμε κάνουμε ένα πιο μικρό στα σοκάκια. Ούτως ή άλλως, το ένα πρέπει να είναι συνέχεια του άλλου και δεν σταματούν ποτέ. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, εννοείται ότι. Ό,τι γίνεται είναι για καλό. Σας ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά.